Τον 17ο αιώνα, η νίκη της αστικής τάξης στην Αγγλία οδήγησε στην ψήφιση της διακήρυξης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, θεσπίζοντας την αρχή της υπεροχής της Βουλής επί της μοναρχίας, οδηγώντας έτσι στην καθιέρωση της συνταγματικής μοναρχίας. Συνεπώς, η Αγγλία κατέστη η πρώτη συνταγματική μοναρχία, εγγενιάζοντας την εποχή που η ανθρωπότητα θα εξαλείψει τις φεουδαρχικές και θα θεσπίσει συνταγματικές μοναρχίες. Αφού θεσπίστηκε η Βρετανική συνταγματική μοναρχία, σύντομα ακολούθησαν η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία και η Αυστρία. Οι αστικές επαναστάσεις ξέσπασαν και αποτείναξαν τη μία μετά την άλλη τη φεουδαρχική ηγεμονία σε αυτές τις χώρες. Θέσπισαν το δικό του σύνταγμα και τη δική του συνταγματική μοναρχία. Η Βρετανική βιομηχανία και το εμπόριο άνθησαν με το άνοιγμα νέων διάβλων ναυσιπλοείας, αποτελώντας τον μοχλό ανάπτυξης του καπιταλισμού στο Ηνωμένο Βασίλειο και δημιουργώντας τεράστια ζήτηση πόρων. Καθώς το Ηνωμένο Βασίλειο επέκτηνε το εμπόριο εκτός συνόρων, επίσης διεύρυνε σταδιακά το πεδίο της αποικιοκρατικής του λαιλασίας και την επέκταση των αποικιών του. Κάποιες χώρες και περιοχές σε Ευρώπη, Αφρική, Ασία, Βόρεια Αμερική, Νότια Αμερική, Οκεανία, Ανταρκτική. Καθώς και στον Ειρηνικό, τον Ατλαντικό, τον Ινδικό ωκεανό, τον Ανταρκτικό ωκεανό και τον Αρκτικό ωκεανό έγιναν Βρετανικές αποικίες η μία μετά την άλλη. Έως τις αρχές του 20ου αιώνα, η Αγγλία είχε κατακτήσει το 1/4 των εδαφών της γης μαζί με τους λαούς τους. Κατά την αποικιοκρατική επέκταση της Αγγλίας, εισήχθησαν στις αποικίες προηγμένη γνώση και τρόπο σκέψης σε τομείς, όπως τα δυτικά πολιτικά συστήματα, ο πολιτισμός, οι θρησκείες, η εκπαίδευση και η ιατρική. Οι παλαιές άρχουσες τάξεις των αποικισμένων χωρών ανατράπηκαν και οι προϋπάρχουσες φεουδαρχικές ιδεολογίες καταστράφηκαν. Αυτό έθεσε τα θεμέλια ώστε οι αποικίες να ξεκινήσουν ασυνείδητα την πορεία προς τη συνταγματική δημοκρατία. Αυτό αποτέλεσε το σημείο καμπής στις δίσκαμπτες, στάσιμες, κλειστές και οπισθοδρομικές κοινωνίες στις αποικίες, προσφέροντάς τους νέα ζωή. Αυτή ήταν η μόνιμη συμβολή στην πολυδιάστατη ανάπτυξη των αποικιών. Πιερ Απόστολε, σε παρακαλώ, σώσε τον αδερφό μου. Τη δεκαετία του 1870, με την προώθηση, την εκλαΐκευση και την ανάπτυξη της εκβιομηχάνησης και την κατάργηση των φεουδαρχικών απολυταρχικών συστημάτων στις χώρες όλου του κόσμου, η Αγγλία σταδιακά έχασε την κυρίαρχη θέση της στην παγκόσμια βιομηχανία. Και μετά από τους δύο παγκόσμιους πολέμους, οι αποικίες της κήρυξαν την ανεξαρτησία τους η μία μετά την άλλη. Η Αγγλία άρχισε να παρακμάζει, ολοκληρώνοντας την ιστορική αποστολή της.